Υποψήφιο για κορυφαίο λιμάνι της Ευρώπης για το 2021, το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο επιλέχθηκε ως φιναλίστ στα 28 ετήσια παγκόσμια βραβεία ταξιδιού. Έχει σημασία ότι το λιμάνι του Ηρακλείου επιλέχθηκε από ένα παγκόσμιο οργανισμό και η επιλογή του στα 13 λιμάνια έγινε χωρίς εμείς να το ζητήσουμε, γιατί μελετούν αυτοί τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο κάθε λιμάνι, την ποιότητα των υπηρεσιών, τις διευκολύνσεις που υπάρχουν. Δηλαδή κάποιοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται όντως με τον τουρισμό, μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, κρουαζιέρες και τέτοια, ενετάξαν το λιμάνι του Ηρακλείου στα 13 λιμάνια από όλη την Ευρώπη. Η λίστα των φιναλίστ στα ετήσια World Travel Awards για το 2021 στην κατηγορία κορυφαίο λιμάνι της Ευρώπης περιλαμβάνει 13 παγκοσμίως γνωστά ευρωπαϊκά λιμάνια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κορυφαία σημασίας λιμάνια για τον κλάδο της κρουαζιέρας, όπως η Βενετία, η Βαρκελόνη, το Southampton, η Μασσαλία και το Άμστερνταμ. Και καλούνται τώρα οι φορείς, αλλά και το ευρύ κοινό, να ψηφίσει ποιο θα είναι το καλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη, από αυτά τα 13. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση μπορεί να ψηφίσει το ευρύ κοινό, όχι μόνο οι χρήστες της κρουαζιέρας, όχι μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν τα λιμάνια, όχι μόνο οι αρμόδιοι φορείς. Θα είναι κάτι σημαντικό εάν το λιμάνι του Ηρακλείου καταφέρει να είναι πρώτο ή τουλάχιστον να είναι δεύτερο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κρήτη. Το Ηράκλειο και ο Πειραιάς είναι τα μόνα δύο ελληνικά λιμάνια τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των 13 φιναλίστ στα ετήσια παγκόσμια βραβεία ταξιδιού, με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος, Γιάννη Βαρδαβά, να αναφέρεται στην κορυφαία αυτή στιγμή για το λιμάνι του Ηράκλειου και στις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα της κρουαζιέρας. Το λιμάνι του Ηράκλειου, αν τελικά βραβευτεί ως το καλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και πέρα από την Ευρώπη, έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Θα αυξήσει τα κρεοζιερόπλια που θα έρθουν είτε στο Ηράκλειο και θα αυξήσει και τους τουρίστες που θα έρθουν με διάφορα άλλα τουριστικά γραφεία για να επισκεφθούν. Στην ουσία είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για το λιμάνι του Ηρακλείου και την πόλη του Ηρακλείου. Η διαδικασία ψηφοφορίας και ηλεκτρονική κάλπη έχουν ανοίξει ήδη και θα παραμείνουν ανοιχτά έως 14 Ιουλίου. Οι φιναλίστ μπορούν να ψηφιστούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους επαγγελματίες του τουρισμού. Ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου καλεί τους φίλους του να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του, τιμώντας τον οργανισμό Λιμένος με την ψήφο τους.